Η πολύ καλή πορεία της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 επιβεβαιώθηκε στην σημερινή Πέμπτη Επιτροπή Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλεξάνδρου Καχρημάνη. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, εκτιμήθηκε πως στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η συμβασιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το κλείσιμο του τρέχοντος επιχειρησιακού προγράμματος και για να υπάρχουν έργα γέφυρα για το νέο 2023-2027. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάστηκε στον άξονα της επιχειρηματικότητας με το βαθμό υλοποίησης, με την περιφέρεια να παίρνει τα εύσημα, καθώς είναι η πρώτη στην Ελλάδα που τον έχει ενεργοποιήσει σε τέτοιο βαθμό, 97%, και αυτό μόνο με τις δικές της υπηρεσίες. Από όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπροσώπους Υπουργείων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράστηκε η απόλυτη ικανοποίηση για τη συνεργασία που υπάρχει με την ειδική υπηρεσία διαχείρισης της περιφέρειας και για το σχεδιασμό που έχει γίνει. Στην εισήγησή του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, αναφέρθηκε σε γενικές γραμμές στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος, εξαίροντας τη συνεργασία που υπάρχει με τους άλλους φορείς της Ηπείρου, ενώ αναφέρθηκε και στις νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που σχεδιάζει η περιφέρεια στην καινοτομία, στην έρευνα στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα, με κεντρική κατεύθυνση την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Ηπείρου, προτάσσοντας την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Από στελέχη Υπουργείων έγινε γενική αναφορά στον επικείμενο σχεδιασμό του ΝΟΕΣΠΑ 2023-2027, στον οποίο θα δοθεί επιπλέον βαρύτητα σε δράση καινοτομίας. Θα σταθώ σε ένα γενικότερο πλαίσιο που δίνει τη γενικότερη πορεία του περιφερειακού προγράμματος και την αναπτυξιακή κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στην Ήπειρο. Μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιηθεί το 87,6% του προγράμματος και οι αποφάσεις ένταξης ανέρχονται στο 75,4%. Είμαστε απόλυτα εντός των στόχων. Σε πρακτικό επίπεδο, ένα σημαντικός αριθμός έργων και δράσεων είτε συνεχίζεται είτε ολοκληρώνεται. Ειδικότερα, βρίσκονται στο τελικό στάδιο τα δίκτυα αποχέτευσης και οι βιολογικοί καταρρισμοί στα παράλια και στις ευαίσθητες περιοχές της Ηπείρου. Παράλληλα, εντάχθηκαν προς κατασκευή έργα σε οικισμούς της κατηγορίας Γ. Έχουμε μόνο εξαίρεση στο Κανελάκι που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΡΑ. Το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε στους οικισμούς της κατηγορίας Δέλτα με τελικό στόχο να διασφαλίσουμε στο απόλυτο ότι το περιβάλλον θα προστατεύεται από την διαχείριση των αστικών λιμάτων. Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναστηλώσεων στα αρχαία θέατρα και γενικά το πρόγραμμα των πολιτιστικών διαδρομών. Υπάρχει μικρή καθυστέρηση στην παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, που οφείλεται κυρίως σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και στο τέλειωμα των απαλλατριώσεων. Εκεί έχουμε υποέργα που είμαστε εξαρτημένοι από κάποιους φορείς που πρέπει να μας ζητήσουν κάποια έργα, τα οποία αυτές τις μέρες τελειώνουν. Η επιχειρηματικότητα. Είμαστε η μόνη περιφέρεια στη χώρα που έχει ενεργοποιήσει το 97% του άξονα, εκδίδοντας μέχρι σήμερα 11 προσκλήσεις, έχοντας εντάξει έως τώρα 173 πράξεις. Είμαστε και η μόνη περιφέρεια που αξιοποιεί στο απόλυτο τους πόρους που είχε δεσμεύσει στον άξονα αυτό, χωρίς να χρειάζεται να εκχωρήσει πόρους στο ΕΤΕΑΝ, από το οποίο παρόλα αυτά έχουμε αποσπάσει τη μερίδα του Λέοντος σε εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό στην Ήπειρο με την ίδια συμμετοχή και με το πρόγραμμα 125 εκατομμύρια, κάπου 400 τόσες επενδύσεις. Στον τομέα των υποδομών μεταφορών, τις επόμενες μέρες υπογράφουμε τη σύμβαση για την οδό Νιάρχου. Ενώ μόλις τον περασμένο ο δρόμος που πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που εκεί έχουμε 20.000 κόσμο μετακίνηση την ημέρα. Ενώ μόλις τον περασμένο μήνα εκχωρήθηκε, αλλά δεν έχει υπογραφεί ακόμα, από το Υπουργείο Υποδομών η αρμοδιότητα για την κατασκευή του έργου σύνδεσης της Ιόνιας Οδού
με τη γέφυρα καλογύρω δρόμος που πηγαίνει προς τον Πρέβεζα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μη οριμότητα ορισμένων άλλων έργων μας έχει οδηγήσει στην απόφασή μας να μεταφέρουμε για φέτος το ποσό 4,6 εκατομμύρια ευρώ στον άξονα της υγείας που έχουμε μεγάλη ζήτηση. Δομές πρόνοιας, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά τους για τους πολίτες, παρατείναμε τη λειτουργία τους μέσω εξοικονόμησης πόρων. Χρηματοδοτούμε επίσης και τη στόμη. Προωθούμε νέες δράσεις και συγκεκριμένα. Στον τομέα απασχόλησης των νέων επιστημόνων, είμαστε έτοιμοι για το πρόγραμμα πλήρους αμοιβόμενης εργασιακής εμπειρίας πτυχιούχων ΑΕΗ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Λόγω και των εκλογών που μεσολάβησαν, η πρόσκληση αναμένεται να εκδοτηθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Άρα μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλες τις διοικητικές αρχές και την διευθυντή του ΠΕΤ, την Πύρου, για την μεγάλη συμμετοχή της στην προσπάθεια αυτή. Όπως γνωρίζετε, το ΕΣΠΑ 1420 παρουσιάζει συνεχή βελτίωση στις επιδόσεις του, καθώς εμφανίζει ψηλά ποσοστά κακοποίηση των δράσεων με τις εκδοτήσεις που προσκλήσεις να έχουν καλύψει ήδη τους διαθέσιμους πόρους και επίσης οι εντάξεις να καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους. Έχω μπροστά τα στοιχεία του ΕΣΠΑ που θα παρουσιάσουν στη συνέχεια οι συνεργάτες μας από την Εθνική Άρχη Συντροφού και την υπηρεσία μας, για την ενεργοποίηση και τη σταφάνιση του προγράμματος του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ τη στιγμή αυτή έχει ένα ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 27% με το ΠΕΠΗ Πύρου να παρουσιάσει πραγματικά ένα πολύ καλό και ένα πολύ σημαντικό ρυθμό υλοποίησης. Όπως γνωρίζετε, στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε, ο στόχος μας είναι να δώσουμε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην επιτάχυνση των ρυθμών απορρόφησης και να μπορέσουμε να πετύχουμε εδώ ένα ομαλό κλείσιμο του ΕΣΠΑ και επίσης πολύ μεγάλη προτεραιότητα και εδώ θα παραγγελίσουμε τους πόλους ότι θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια να συμβασιοποιήσουμε έργα. Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο εκκρεμεί σαν συμβασιοποίηση και θα καταβάλουμε κάθε την προσπάθεια όλοι μας για να πετύχουμε την συμβασιοποίηση του ΕΣΠΑ. Με βάση τις εκτιμήσεις που έχουμε σαν υπηρεσίες, ο στόχος μας για το 2019 είναι να έχουμε πετύχει ένα ρυθμό απορρόφησης που θα φτάνει στο 40% στο τέλος του 19 στο ΕΣΠΑ 1420 και επίσης το 2020 να φτάσουμε σε ένα ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 60%. Για ενεργειακή αποδοτικότητα, διαχείριση λιμάνων, πολιτισμό, παιδεία, υγεία, πρόνοια, μέσω των αξώνων 2, 3 και 4 σε ποσοστό 70%, κοινωνικές δράσεις, κέντρα κοινότητας, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, δομές στήριξης γυναικών θυμάτων βίας, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, δομές κοινωνικής παρέμβασης για τη φτώχεια, δηλαδή κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά συσίδια, κοινωνικά φαρμακεία και ξενώνας φιλοξενίας αστέγων, μέσω του άξονα 5, ποσοστό 12%. Επίσης, η έρευνα και η καινοτόμα επιχειρηματικότητα, ενίσχυση συνεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, ηλεκτρονικό επιχειρήν, ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων για καινοτόμα προϊόντα, δράσεις εξωστρέφειας επιχειρήσεων,